Καλησπέρα, βρισκόμαστε στη Wuhan και σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο αν προτιμάει σκύλο ή γάτα. Για ποιο λόγο? Κάνε post στο βίντεο, γράψε την προτιμασή και μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δούμε τι προτιμάνε περισσότερο. Σκύλος ή γάτα και για ποιο λόγο? Ξεκινάμε από σένα. Ρε φίλε, σκύλος, διότι οι γάτες είναι πολύ διπρόσωπες. Ρε μπρο, μικρός τώρα εγώ, είχα σκάσει σε ένα μαγαζί με ταινίες και τέτοια και μπαίνω μέσα, πάω να χαϊδέψω τη γατούλα, φίλε, και μου κάνει τώρα μια ζημιά. Σπέζω ένα παπίδι μέσα στο τέτοιο εκεί που πήρα την κασέτα και με διώξαν. Απλά μαλακά, εγώ κρίμα δεν είμαι. Γάτα γιατί είναι ευκολότερη από το σκύλο. Τις θεωρώ καλύτερες. Γιατί ο σκύλος τώρα θέλει βόλτες και δεν με βολεύει περισσότερο με το σχολείο. Οπότε. Okay. Γάτα. Ναι, ναι, ναι. Γάτα κι εγώ. Επειδή είμαι gay. Ψηφίζω γάτα, ρε φίλε, γιατί είναι πιο παιχνιδιά. Είχε ποτέ καμιά γάτα, κάτι. Είχα, ρε φίλε. Πάρε εδώ. Είχα. Μετά εντάξει, πάτσε αμάξι, γάμισε τα. Ρε στην πίστη. Ε, σκύλο. Σκύλο. Η γάτα είναι για τον μπούτσι γιατί αφήνει πολλέ τρίχε και ο σκύλο. Αλλά ο σκύλο είναι πιο ωραίο επειδή τον είσαι τραπέζι. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα κοίτα. Ναι. Αν είναι πολύ μεγάλο, βάζει τα πόδια πάνω, χαλαρώνει εκεί στο τραπέζι. Αλλά του αρέσει, δεν το κάνω επίτηδε. Του αρέσει και αυτό. Δεν τον έχω δεμένο και βάζει τα πόδια μου. Όχι, 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 τον έχω όχι, σαν βασιλιά. Ναι, εντάξει, θα παίρνει σαν χάδιο σκύλο όταν το κουμπάει. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά όταν το βαρά στον κόλλο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό προτιμώ μεγάλου σκύλου. Σκυλί, σκυλί. Σκυλί. Απλά δεν πω τι γάτε. Δεν είμαστε καν συνεννοημένοι, απλά το πιστεύω. Δεν είναι όντω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Σκύλο. Ξενέρωση. Εγώ προτιμώ τις γάτες βασικά. Τι μάλιστα, λες, σκύλος, η γάτα είναι ήρεμη, κάθε δίπλα σου. Εντάξει, φεύγει πολύ, ξανάρχεται, είναι χαδιάρα. Να κουμπάς, ο σκύλος έχει τόσο. Μέσα στο σπίτι δεν το βάζω το σκύλο σε καμία περίπτωση. Γάτα θα έβαζα. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι και παιχνιδιά γάτα, έχω την εντύπωση. Είναι και ανάλογα τη γάτα, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είναι κάποιες, εντάξει, ειδικά κάτι οι αδεσποτούλες που πριν που δεν μπλέκει. Να σου πω, φίλε, και τα σκυλιά να σου πούνε αλήθεια. Αν είναι λίτσα, δεν είναι αδέσποτα, είναι λίγο πιο άγρια τη γάτα. Δηλαδή, άρε το πολύ γάτα να σε γατζουνίσει, σκύλο σε ζαγκώσει, σκοτώσει κιόλα. Και εγώ το σκύλο πάντως τον έχω για πιο χαδιάρι στο μυαλό μου. Καλά, σίγουρα είναι πιο παιχνιδιά. Δεν θα είναι όλη μέρα στην αγκαλιά σου όπως θα μπορούσε να είναι ένα σκύλο να το χαϊδεύει. Η γάτα. Απλά δηλαδή... ξέρετε, έχω εντύπωση ότι είναι πιο ήρεμη η γάτα. Δηλαδή, ναι. Άμα κάτσει, θα κάτσει. Ναι, ενώ ναι. Ο σκύλο θα κουνιέται πέρα εδώ, θα είναι χαρούμενο, θα σε χτυπάει με νερά. Θα είναι πιο έτσι πάνω στην τρέλα. Ναι, ναι. Θα έχει όρεξη. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά από τη μόνη. Απλά ένα μεγάλο. Καληνύχτα. Σκύλο, έχω αλλεργία στι γάτε, αλλά σπίτι με αυτό έχω. Και τα δύο. Έχει κάτι από τα δύο ή όχι. Συμπαθώ όμω και τα δύο. Ζώδια. Τα αγαπώ. Τα ζώδια λέω. Και τα ζώδια καλά είναι και τα ζώα καλά είναι. Θα ήθελα να διαλέξω βέβαια κάτι τα δύο γιατί πάμε με ψήφου. Σκύλος. Σκύλος. Γιατί τα γατιά. Ενώ είναι γλυκούλικα. Σε γράφω στα αρχίδια σου. Το σκύλι μπορεί να του φωνάξει και θα σου δώσει λίγη σημασία. Θα σου κάνει λίγο. Ξέρεις. Το γατί θα σου σκίσει την κουρτίνα, θα το μαλώσει και θα σε φάσει τα αρχίδια μου. Και το σκυλί μπορεί να σου φάει τα παπούτσια. Να σου φάει τον καναπέ. Ναι, αλλά θα κρεβάτι. Νιώσει άσχημα. Θα δείξει μια κάποια. Θα δείξει τύψει μετά. Σκύλο. Γιατί χρειάζεται να την προσέχω, με ψυχή αυτή. Ωραία. Επιτέλους έχουμε απάντηση γάτας. Εγώ, αν προτιμούσα το κατοικίδιο, γιατί είμαι γενικά κατά το κατοικίδιο. Να είναι εγκλωβισμένα μέσα. Θα έλεγα σκύλο. Γιατί τώρα. Γιατί μου αρέσουν τα σκυλιά. Μου αρέσουν το bulldog, έτσι. Πιο ράτσε εννοεί. Ναι, ναι. Τι αρέσουν όλα τα σκυλιά. Μ' αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν όλα. Τι πάρε παιδί, αν αλλά οι γάτε. Άμα φύγει, άμα γυρίσει, ψήλω στα αρχίδια. Το σκυλί είναι εκεί. Α, γύρισες, γύρισες! Σκύλος, γιατί γάτα πολύ τρίχα, αλλεργίες. Αλλεργίες έχεις εσύ, εννοείς τη γάτα. Ναι, και περισσότεροι άνθρωποι νομίζω. Okay. Σκυλάκι, σκυλάκι. Αυτό με τις τρίχες, το σκυλί σου, έχεις σκυλί αρχικά, έχεις. Ναι, εννοείται. Δεν ναι, δε βγάζει full τρίχα. Βγάζει, αλλά λένε ότι δεν έχουν τόσο αρρώστιες, ας πούμε. Θέλω να πω. Είναι αγκαλίτσες τα σκυλιά. Μα και οι γάτες είναι αγκαλίτσες. Απλά εγώ δεν γουστάρω. Τις αγαπάω πάρα πολύ να τις βλέπω. Δεν γουστάρω γιατί ανά πάσα στιγμή βγάζουν λίγο νυχάκι. Έτσι εδώ. Σου δείξει την αγάπη. Και ανατριχιάζω. Δεν μπορώ με τίποτα. Ενώ του σκύλου τον ήχη και να σου κάνει έτσι να παίξει, είναι ντρό, δεν παθαίνει. Ναι, ισχύει, δεν σε εκδέρνει, δεν σου πειράζει. Μπράβο, ενώ κάθονται πάνω μου και έτσι και. Ναι. Άρα. Μια φωτογραφία για τη σκύλο. Γι' αυτό το λόγο. Γάτα. Και λατρεύω και τα δύο ζώα, έτσι εννοείται. Αλλά προσωπικά εμένα μου ελκύουν περισσότερο οι γάτες. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι, είναι λίγο αυτόνομες, είναι επειδή είναι σαν αρκουδάκια, είναι πιο βολικές. Έχω γάτα. Ναι. Το έχω σαν παιδί μου. Πραγματικά. Αλλά είναι και βολικός, δηλαδή σε φάση. Είναι πιο ανεξάρτητο. Πιο ανεξάρτητο. Λείπω εγώ από το σπίτι και του κάνω και τη χάρη ουσιαστικά. Δηλαδή, okay, έφυγε ο τύπος από το σπίτι. Ναι. Με άφησε λίγο να παίξω μόνοι μου, ξέρω εγώ. Ενώ με το σκύλο έχει το άγχος ότι όχι, έχουν περάσει όρθια πάνω από τον γάλα να κάνει την ανάγκη του και τέτοια. Ναι, ξέρω γιατί εγώ, και οι γονείς μου έχουν σκύλο, ξέρω εγώ, και είναι σε φάση σαν να έχουν πραγματικά όντως ένα παιδί. Αλλά εντάξει, όλα είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα δηλαδή συγκριτικά. Δεν νομίζω ότι είτε είχα σκυλί είτε είχα γάτα. Ότι θα το αγαπούσε, ξέρω εγώ. Προφανώ, δηλαδή και τον γονιό μου το σκύλο τον λατρεύω εξίσου πολύ. Είναι πιο υπάκουα τα σκυλιά. Οπότε είσαι το σκύλο, εσύ. Ναι, σκυλιά 100% είναι πιο πιστά. Οι γάτες νομίζουν ότι είναι θεές. Βάλε μου να φάω και θα
θα το σκεφτώ άμα θέλω να σκεφτώ. Άμα όμω θέλω κατοικίδιο, θέλω και συντροφιά. Δεν θέλω μόνο να υπηρετώ ένα ζωάκι. Σκύλο, ρε φίλε. Κούνε, είναι πιστή, ρε φίλε. Είναι, θα είναι πάντα δίπλα σου τη γάτα. Μοιάζει μόνο το συμφέρον τη. Δεν κάθεται, α πούμε. Ο σκύλο θα είναι πάντα δίπλα σου. Η γάτα θέλει να φάει και τέλει. Και εγώ σκύλο λέω. Δεν ξέρω, οι γάτε μου φαίνονται πολύ μούλικε. Δεν ξέρω, να σου πω. Μούλικε. Όταν σου τρυπέξουν εκεί που δεν το περιμένει. Γάτε ξεκάθαρα. Και ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί οι σκύλοι δεν μα αξίζουν. Είναι πάρα πολύ καλή για μα. Μένα δεν μου αξίζει να κάνω λήψη που να μην περάσει κάποιο από μπροστά. Είναι η κατάρα μου. Να μην σε άκουσα και τα γατοφύλλα μου. Βέβαια, βέβαια. Για ποιο λόγο είπε στη γάτα. Γιατί οι σκύλοι δεν μα αξίζουν, είναι πάρα πολύ καλοί. Α, είναι άγγελοι επί γη. Ενώ η γάτα που θα σου ρίξει και καμιά φάπα είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό που δεν είναι πολύ σημασία. Απλά δεν ταζει. Και όταν πα και σκαϊδεύει την κυλίτσα, σου κάνει και να πει. Ακριβώ. Αυτή είναι η σχέση. Είναι πιο ανθρώπινη η γάτα με την έννοια ότι τη κάνει κάτι καλό και σε σκοτώνει και σε δέρνει. Ναι, ακριβώ. Είναι κάτι σύνηθε και υγιείο. Θα πω σκύλο, γιατί είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Και επειδή έχω τρία, γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ καλός για παρέα. Δηλαδή τα λέτε όλα μαζί. Εσύ είστε καλύτεροι φίλοι. Και με τα τρία σου σκύλια, best όντως. Friends και. Ναι, άμα δεν έχεις παρέα, άμα δεν ξέρεις να κάνεις, μπορείς να πάρεις το σκυλί σου βόλτα. Ισχύει αυτό. Τις γάτες δεν τις βγάζεις και πολύ βόλτα. Κάποιοι τις βγάζουν, ναι. Πιο πολύ γάτα, διότι με το σκύλι στο θέμα το ψυχολογικό, το ότι άμα πάθει κάτι, είσαι πιο δεμένος με το σκύλο. Ενώ με τη γάτα δεν είσαι. Είσαι και με τη γάτα, απλά ρε φίλε με το σκύλο αναπτύσσει άλλη σχέση. Οκ, ότι είσαι πιο κοντά. Ναι, πιο πολύ σαν μέλος της οικογένειας. Στο λόγο που είχα σκύλο και όταν πέθανε ρε φίλε μου να χάλια. Οπότε τώρα, ναι, τώρα έχω τρεις. Έχω δύο χοντρές και ένα μικρό. Γάτες και φίδια. Και οι γάτες και οι σκύλοι είναι πολύ καλά. Ό,τι πάρεις είναι καλά. Εγώ προτιμώ τις γάτες που κάνουν και φρρρρ και κάθονται και πάνω σου. Είναι stress relief. Σκέτο stress relief. Οπότε ναι, έχω δύο γάτες σπίτι. Σκοτώνονται και μεταξύ τους. Σπάζουμε χάζι που λέμε και στην Κύπρο. Ότι έννοιες φαΐ και απ' έξω. Όχι όμως δεν τα θέλουμε. Αγαπάμε όλα τα ζώα, αλλά οι γάτες ξέρει πιο... που θα πάει να κάνει αυτό, ξέρει που θα πάει να φάει. Όταν θέλει θα έρθει να σε χαϊδέψει, όταν θέλει θα πας και εσύ μια χαρά. Ναι, ναι, σκύλος όλο απλά. θέλει. Αγαπάω τους σκύλους, mm-hmm. γιατί τους θεωρούσα πάντα πιο πιστούς, πιο παιχνιδιάριδες, πιο πολύ εξοικειωμένους με τον άνθρωπο, μέχρι mm-hmm. που κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια με υιοθέτησε μια γατούλα. Πλέον αγαπάω και τις γάτες. Εκτός από τα φίδια και τα έρπετα. Όλα τα άλλα τα ζώα τα αγαπάω. Αλλά... δεν επιλέγουμε κάτι δηλαδή. Όλα. Γιατί εμείς για ψήφο το πάμε. Ψάχνουμε ψήφο δηλαδή. Ψήφο θέλουμε. Εγώ θα έλεγα επειδή είναι πολύ στα σκυλιά. Βάλουμε στις γάτες. Πάμε στις γάτες, ε. Πάμε στις τέλεια, γάτες. Ωραία, πάμε να έρθει ανατροπή. Θα τους ψήσεις όλους. Έλα. Το γυρνάμε. Άντε γάτες. Να πω και ένα γεια στη γάτα μου. Αν με βλέπει. Γεια σου γάτα μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ που με υιοθέτησε. Προτιμούν σκυλούς. Γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχεις ένα παιδί. Είναι ο γάτος λίγο. Έχει δικιά του ζωή. Δεν τον νοιάζει πάρα πολύ τι κάνει. Είναι μόνο σου, φεύγει. Έχετε όποτε θέλει πίσω άμα είναι να φάει. Ενώ ο σκύλος, εντάξει, είναι μαζί σου. Σαν να έχεις παιδί. Σκύλος. Η γάτα, ρε φίλε, σου χαλάει τα πράγματα συνήθως. Εγώ πάμε, ας πούμε, με χαλάει την gaming chair και τέτοια. Είναι πολύ άτακτη η γάτα. Ένα σκύλος που φιλοξενούσα μου είχε φάει την gaming καρέκλα μου και το gaming ποντίκι μου και το κρεβάτι μου λίγο. Ναι, ο Κρόνος. Γεια σου, Κρόνε. Αλλά η γάτα σε ακούει. Το ακούω αυτό που λέει. Το σκύλο τον εκπαιδεύει. Θα σου πω, εγώ γάτα είχα. Έχω ακόμα βασικό. Αλλά προτιμώ σκύλο, ρε φίλε, γιατί τη γάτα, σου πω, είναι αναλόγω η γάτα. Θέλει να φάει εκείνη τη στιγμή θα σε αγαπήσει λίγο. Γεια σας, λέει. Πάω. Και όταν θα πας να το χαϊδέψεις, είναι στη φάση άσε με ρε μαλάκα να κοιμηθώ. Λες και δουλεύω όλη μέρα. Σκύλο, θέλω πάρα πολύ. Κάποτε θα έχω σίγουρα. Έχει ο φίλος με το μεταξύ. Τα έχει φάει όλα, φίλε. Το καλώδιο για το ίντερνετ που το έχει γαμίσει 2-3 φορές. Αυτό, ότι είναι στο ζώο, ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, όπως το μάθεις και όλα. Μπορεί και το σκύλο να στα ρημάξει και η γάτα στα ρημάξει. Ναι, αλλά ναι. Τελική απάντηση είναι σκύλος. Πέραστε παρακαλώ από εδώ και σε 300 μέρα σύψτε δεξιά. Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ σαν άτομα που φτάσατε εδώ, κάντε like, subscribe, εννοείται τα λέμε την άλλη εβδομάδα και εννοείται γράψτε συγγνώμη στα σχόλια τι προτιμάτε εσείς, σκύλο ή γάτα και γιατί. Αυτά, να χαμογελάτε, peace and love. Bye.